Διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης, κυρία και δόκτωρ Βασιλική Βόλτσα. Αγαπητοί συνάδελφοι και γονείς, αγαπητοί μας συμπολίτες και αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την μοναδική και ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία, πέραν από την παρουσίαση των μουσικών μας συνόλων, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα πλαίσια της αδελφής μας συναυλίας, φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, σαν σχολείο εδώ στη θέα της Τράμας και ως θεσμός, να συμπληρώνουμε 20 χρόνια ζωής. Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1997 και φέτος το 2017 κλείνουμε λοιπόν 20 χρόνια πορείας στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό εδώ του τόπου μας. Η τιμή έχει μια αμφίδρομη πορεία. Ξεκινάει από σένα που πας να τιμήσεις κάποιον, αλλά καθώς τιμάς τον άλλον, επιστρέφει σε σένα. Γιατί η τιμή έχει πάντα αυτή τη διπλή ιδιότητα. Δεν τιμάς μόνο κάποιον γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να τον τιμήσεις, αλλά τιμάσαι και εσύ ο ίδιος γιατί ξέρεις να τιμάς αυτούς που είναι άξιοι της τιμής. Κι έτσι είμαστε σήμερα, αγαπητέ μου Άρχον του Οικουμενικού μας Θρόνου, κύριε Παπα-Νικολάου και κυρία Ελένη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Διευθύντρια της Μέσης Εκπαίδευσης και όλοι εσείς αγαπητοί μου, σε μια όμορφη ημέρα που έχει σχέση με μερικά ουσιαστικά πράγματα. Και ένα από τα πιο ουσιαστικά είναι η παιδεία. Χτες το βράδυ μίλησα στη Θεσσαλονίκη για την παιδεία και σήμερα, σαν συνέχεια, αυτό που διαπίστωσα στα χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι το μουσικό σχολείο είναι ένας παράγον πολιτισμού για την πόλη μας, διότι μας προσφέρει, πέραν από τη μάθηση που προσφέρει στα παιδιά, προσφέρει και στην κοινωνία την παιδεία, την μουσική που όλοι μας την έχουμε ανάγκη και τη χρειαζόμαστε. Διευθυντές των σχολείων της πόλης μας, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε ένα χώρο ο οποίος, όπως πολλές φορές ήρθατε, είναι δωρητών. Είναι της Λίλια και του Άρη Γουδούρη. Είναι ένα ζευγάρι που αγάπησε τη Σιάτιστα, μια Σιάτιστα πόλη των ευεργετών, πόλη των ανθρώπων του μόχου που πασχίζουν και προσφέρουν στην πατρίδα τους. Είναι μεγάλη η σημερινή μέρα για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας κλείνει τα 20 του χρόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι συνδυάζεται αυτή η επέτειος με την βράβευση και πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την δευτεροβάθμια εκπαίδευση γι' αυτό, την βράβευση των δύο μεγάλων ευεργετών της πόλης μας, του κυρίου Κώστα και της κυρίας Ελένης Παπα-Νικολάου. Μετά τα πολύ σοβαρά λόγια του Σεβασμιωτάτου, τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα από όλα αυτά, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι το Μουσικό Σχολείο, τα 200 άτομα που φοιτούν στο Μουσικό Σχολείο, δεν θα φοιτούσαν εάν δεν υπήρχε ο κύριος Κώστας και η κυρία Ελένη Παπα-Νικολάου για να κάνουν το καινούριο Μουσικό Σχολείο να αναδειχθεί, να έρθουν περισσότεροι καθηγητές για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολεία της Ελλάδος. Είναι άξιοι. Είναι άξιοι όχι μόνο για αυτό τη μεγάλη δωρεά, αλλά για μια σειρά επεμβάσεων που έχουν κάνει στην πόλη μας, που αφορούν όχι μόνο την παιδεία, αλλά οι περισσότεροι θα γνωρίζετε και την πλατεία της Γεράνιας που ολοκληρώθηκε και σε λίγο χρονικό διάστημα θα οργανώσει και ο Δήμος μαζί με τη Μητρόπολη μια
νέα εκδήλωση προς τιμήν του κυρίου Κώστα και της Ρίας Ελένης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους ανθρώπους της πόλης μας. Θέλω να ευχηθώ να έχουν υγεία, να χαίρονται την οικογένειά τους, να χαίρονται τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, και εμείς σαν Δήμος οφείλουμε, πραγματικά το οφείλουμε, και νιώθουμε μεγάλη υποχρέωση για όσα προσφέρουν στην πόλη μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Ο χώρος της αρτιστινής οικογένειας με ρίζες και από το μικρόκαστρο, αυτοδημιούργητος, ευκατάστατος επιχειρηματίας, μπαίνει στη χωρία των ευεργετών της Δυτικής Μακεδονίας. Έχοντας εργαστεί συστηματικά με διορατικότητα και επιχειρηματικό δαιμόνιο, κατάφερε να δημιουργήσει σπουδαίες δραστηριότητες στον χώρο της Γούνας. Έτσι λοιπόν να συγκεντρώσει ατομικό και οικογενειακό πλούτο ως ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας. Η λαμπρή προσωπική του διαδρομή στον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και η οικογενειακή του επιτυχία και παράδοση, δεν τον επανάβαψαν. Αντίθετα, όπως πολλοί οικονομικά επιφανείς συμπατριώτες μας, στράφηκε με ενδιαφέρον στο συλλογικό γύρνεσθε. Σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, τα κοινωνικά προβλήματα, οι ανάγκες, οι ελλείψεις και τα διαρκή ζητούμενα έχουν πολλαπλασιαστεί σε εκρηκτικό βαθμό, με αποτέλεσμα να αποσαρθρώνεται η κοινωνική συνοχή. Καταρχάς, εγώ και η σύζυγός μου ευχαριστούμε από καρδιάς τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης για την τιμή προς το πρόσωπό μας με την απονομή της τιμητικής πλακέτας με αφορμή τη συντήρηση 20 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστης. Ευχαριστούμε επίσης και τη Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του Μουσικού Σχολείου για τη διοργάνωση της απόψινής καλλιτεχνικής εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Συναισθήματα συγκίνησης αλλά και χαράς με κατέχουν. Συγκίνησης γιατί μου δίνεται η αφορμή να γυρίσω 20 χρόνια πριν το 1997, τότε που πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί το Μουσικό Σχολείο με έδρα της Σιάτιστα, το πρώτο μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία. Συναισθήματα χαράς δε γιατί το μουσικό μας σχολείο ευδοκίμησε και προόδευσε ώστε σύν Θεό φέτος να γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας. Αποδείχθηκε ένα πραγματικό φυτώριο παιδείας και πολιτισμού, όπου φύτεσαν και φυτούν τα νιάτα της πατρίδας μας, τόσο της Σιάτιστας όσο και των περιοχών. Θα ήθελα όμως από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω και τον πρώτο διευθυντή του σχολείου, τον αγαπητό μου κύριο Γιώργο Φίλιο, με τον οποίο από την πρώτη μέρα της ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου είχαμε άριστη συνεργασία και με κατανόηση και εμπιστοσύνη προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν και τις δυσκολίες που συναντούσαμε. Όπως προανέφερα με τη σημερινή εκδήλωση που δίνει η αφορμή να γυρίσω 20 χρόνια πίσω, θα μου επιτρέψετε επιγραμματικά να αφαιρθώ στο ιστορικό της σύλληψης και της ανέλυξης του νέου διδακτηρίου του Μουσικού Σχολείου. Καλοκαίρι του 1997, η τότε Δημοτική Αρχή της Σιάτιστας με δήμαρχο τον κύριο Χρυσόστομο Χατζή, γνωρίζοντας την παλιότερη εκφραστήσα επιθυμία μου να ανεγείρω και να δωρήσω στην πόλη μου ένα νέο εκπαιδευτήριο, με κάλεσε και με ρώτησε αν είμαι ακόμη διευθυνθμένος να χρηματοδοτήσω ένα τέτοιο έργο. Απάντησα καταπληκτικά. Τότε μου αποκάλυψε ότι από κάποιους ρίχθηκε η ιδέα να ιδρυθεί στη Σιάτιστα Μουσικό Γυμνάσιο. Αν και τότε δεν γνωρίζαμε πολλά για την λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου, φάνηκε καλή ιδέα να ιδρυθεί στη Σιάτιστα την πόλη αυτή των λογίων και των εμπόρων
με την ένδοξη ιστορία και την πλούσια παράδοση με ωραία ήθη, έθιμα και τραγούδια ενός τέτοιου σχολείου παιδείας και πολιτισμού που θα κάλυπτε ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση του τόπου. Έτσι λοιπόν, με τη σήμερα της τότε Δημοτικής Αρχής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με κοινή υπουργική απόφαση, εκδόθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Σιάτσης. Αμέσως ανέλαβε τη δαπάνη της ανακατασκευής του παλιού νεοκλασικού κτηρίου πρώην Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, έτους ανέλησης 1920. Αυτό λοιπόν το κτίριο έπρεπε να αποκατασταθεί για να στεγάσει το Μουσικό Γυμνάσιο. Επειδή όμως έπρεπε να αρχίσει η λειτουργία του σχολείου αυτού από το σχολικό έτος 1997-98, η Καλλιτεχνική Επιτροπή τον Οκτώβριο του 1997 επέλεξε τους πρώτους 17 μαθητές και μαθήτρες που θα φοιτούσαν στην άλφα τάξη του νεοσύστατου Μουσικού Γυμνασίου. Έτσι ορίστηκε και ο πρώτος διευθυντής του σχολείου, ο φιλόλογος και θεολόγος κ. Γεώργιος Φίλιος.